Η κυβέρνηση δεν διεκδικεί δάφνες για τα νέα στεγαστικά σχέδια και τα επιδόματα, αλλά στοχεύει στη στήριξη της υπαίθρου, των νέων ζευγαριών και στην αντιμετώπιση της αστιφιλίας. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρίς κατά την ενημέρωση σε σύσκεψη των κοινοταρχών της Περιστερώνας, Σίμου, Λυσού και Στενής στην επαρχία Πάφου. Ο σκοπός μας είναι αφενός με να στηρίξουμε την υπαίθρο, να αντιμετωπίσουμε την αστιφιλία, αλλά πολύ περισσότερο να δώσουμε δυνατότητες είτε συγκράτησης των νεαρών οικογενειών σε αυτές τις κοινότητες, είτε ακόμα και προσέλκυσης αυτών των ανθρώπων πίσω στις πατρογονικές τους εστίες. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που τα σχέδια τα οποία έχουμε εκπονήσει έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Από την ανταπόκριση που υπάρχει φαίνεται ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σχεδίων αναμένεται να δαπανηθούν περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στα τέλη του χρόνου θα τύχουν επαναξιολόγησης σε μια προσπάθεια να γίνουν αλλαγές και διαφοροποιήσεις κριτηρίων, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα νέα ζευγάρια και να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες. Αυτό το σχέδιο στήριξης της υπαίθρου των νεαρών ζευγαριών για να αποκτήσουν το δικό του σπίτι αλλά και την επαγγελματική του στέγη, θεωρώ ταπεινά ότι είναι το πιο σημαντικό μέτρο στήριξης των νέων ανθρώπων και της υπαίθρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και χωρίς υπερβολή δεν γνωρίζω άλλη ευρωπαϊκή χώρα με τέτοιο πρόγραμμα στήριξης. Είναι η ευκαιρία, φίλοι κοινοτάρχες, αλλά και νέοι άνθρωποι της περιοχής, είναι η ευκαιρία για την επιστροφή των ανθρώπων στην Ήπεθρο. Οι κοινοτάρχες της περιοχής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τονίζοντας ωστόσο πως κάποιες κοινότητες αδικούνται. Είμαστε ευχαριστημένοι με το νέο σχέδιο, αλλά μιλώντας με άλλους συναδέρφους, άλλες κοινότητες έχουν κάποια μικροπροβλήματα. Όπως παράδειγμα, δεν μπορεί να εξαιρέσουμε την Μιλιού, μια κοινότητα 50 κατοίκους, και να επιδοτείται η Τσάδα που είναι προάστιον της Πάφου. Ειλικρινά, είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι σαν κοινότητες και προσδοκούμε στην απλούστευση των διαδικασιών για την όλη επιχορήγηση προς τα εσκατοικίες. Θα βοηθήσει τις κοινότητες. Όπως φαίνεται, πρέπει να απλουστευθούν και οι διαδικασίες επιλογής και ποιοι θα μπουν στο σχέδιο. Αλλά είμαι βέβαιος ότι με τη σωστή και τη βοήθεια μας από όλα τα μέρη θα βοηθήσει τα νέα ζευγάρια και ειδικότερα τις κοινότητες. Η υποβολή των αιτήσεων για τα νέα στεγαστικά σχέδια θα αρχίσει την 1η Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.